Κύριε Δήμαρχε, χθες συγκαλέσατε μία έκτακτη σύσκεψη της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και πήρατε μία απόφαση να βοηθήσετε λοιπόν την εικόνα της ΚΟ και δώσατε το παλαιό στάδιο Ανταγόρας για 7 ημέρες προς χρήση του κλιμακίου που έχει έρθει από την Αθήνα και για την φιλοξενία των μεταναστών. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχει δημιουργηθεί ένταση έξω από τον χώρο και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση του Δήμου και πλέον ποιος μπορεί να έχει ευθύνες για την διαχείριση αυτής της κατάστασης. Κύριε Λαδικού, να ξεκινήσω από το τελευταίο και οφείλω να πω δημόσια συγγνώμη στους συμπολίτες μου για όλα αυτά τα οποία τους στερεί το ελληνικό κράτος. Για όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε το ελληνικό κράτος να τους τα προσφέρει και δυστυχώς είναι παντελώς απών. Και για να μην είναι πιο συγκεκριμένος, ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι να διασφαλίζει συνθήκες ηρεμίας και ειρήνης προκειμένου ο κάθε πολίτης να ζήσει, να μεγαλώσει τα παιδιά του, την οικογένειά του και βεβαίως να αναπτύξει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Σε όλη αυτή την απουσία του κράτους και στην αδιαφορία του κράτους, οι φορείς της ΚΟ και ο Δήμος της ΚΟ συναποφασίσαμε χθες να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την αποστολή της ελληνικής αστυνομίας που αποτελείται από 10 υπαλλήλους αστυνομικούς της υπηρεσίας αλλοδαπών με επικεφαλής ταξίαρχο της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να διεκπαιρεωθούν τάχιστα οι διαδικασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε οι περίπου 7.000 άνθρωποι που βρίσκονται στην ΚΟ να φύγουν από το νησί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ελπίζουμε ότι θα σταματήσει αυτή η ροή, όμως αυτή η αποφόρτιση του νησιού να δημιουργήσει και συνθήκες καλύτερες για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της ΚΟ. Δυστυχώς, την απουσία του κράτους που προσπαθήσαμε να καλύψουμε για αυτό το λίγο διάστημα, αφού πήραμε τη διαβεβαίωση ότι η διαδικασία αυτή θα κρατούσε μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή και θα είχαμε τη δυνατότητα να αδειάσουμε την πόλη από τον μεγάλο αριθμό, την υπέσκαψαν ή, αν θέλετε, την παρεμποδίζουν από σήμερα το πρωί οι ίδιοι οι μετανάστες, οι οποίοι προκαλούν επεισόδια, απαιτούν από τους πολίτες της ΚΟ να τους ανεχθούν και άλλο και βεβαίως επιτιθέμενοι κατά αστυνομικών και εμποδίζοντας οποιαδήποτε υπηρεσιακή εργασία των αστυνομικών της υπηρεσίας αλλοδαπών. Σήμερα έκανα την τελευταία έκκληση προς τον Πρωθυπουργό της χώρας να παρέμβει άμεσα. Αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα στην ΚΟ έχουν ονοματεπώνυμο και είναι γνωστοί στην κοινωνία της ΚΟ. Είναι ο τοπικός βουλευτής και υπουργός, η κυρία Χρυσοδουλοπούλου, οι οποίοι ήρθαν στην ΚΟ και από τον Απρίλιο και μετά απλά προσπαθούν να κατηγορήσουν τον Δήμαρχο της ΚΟ, να κατηγορήσουν, αν θέλετε, τον Δήμο της ΚΟ για μη βοήθεια. Εάν θεωρούν μη βοήθεια της ΚΟ, του Δήμου της ΚΟ, όλα αυτά που παρέχει ο Δήμος της ΚΟ μέχρι τώρα που όφιλε να τα παράσχει το κράτος, τότε να έρθουν να μου πούν τι έχουν κάνει αυτοί για αυτό το πράγμα. Παραχωρήσαμε χώρο για λίγες μέρες, το επαναλαμβάνω, και από την Παρασκευή και μετά το γήπεδο θα αδειάσει. Παραχωρήσαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δεν είχαν οι άνθρωποι μαζί τους. Παραχωρήσαμε ακόμα και χαρτί για να γίνεται η διεκπαιρέωση και η εκτύπωση των χαρτιών και εκτυπωτές. Και βεβαίως είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε δίπλα στην αστυνομική δύναμη της ΚΟ, η οποία έχει υπερβάλει και τις ανθρώπινες δυνάμεις της, αλλά και τις βιολογικές της δυνάμεις. Εάν εγώ που δεν είμαι μέσα σε αυτήν τη διαδικασία και στο πρόβλημα δεν έχω κοιμηθεί το τελευταίο δεκαήμερο, για να μην σας πω ότι κοιμάμαι ελάχιστες ώρες κάθε μέρα από το Πάσχα και μετά, βλέποντας την κατάσταση πως εξελίσσεται, φανταστείτε η αστυνομική δύναμη της ΚΟ και οι υπηρεσίες που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν αυτούς τους ανθρώπους σε τι κατάσταση βρίσκονται. Η έκκληση που θέλω να απευθύνω προς τους πολίτες της ΚΟ, πέραν από τη βαθιά συγγνώμη που θέλω να τους ζητήσω για όλο αυτό που δημιουργείται και για το οποίο δεν φταίνε αυτοί και δεν φταίει και ο Δήμος, αλλά αυτά είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν αυτή την περίοδο και έχουν την ευθύνη για την διαχείριση του μεταναστευτικού, να τους παρακαλέσω να δείξουν ψυχραιμία. Ήδη με παρέμβασή μας και με τη βοήθεια της ταξιάρχου της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται εδώ, περιμένουμε δύο δημιουργίες των ειδικών δυνάμεων προκειμένου να επιβληθεί η τάξη. Η τάξη την οποία οφείλουμε στους πολίτες της ΚΟ. Η τάξη η οποία απαιτείται προκειμένου να μπουν σε μια σειρά αυτοί οι άνθρωποι και να φύγουν.
Άκουσα τις κραυγές, τις φωνές, την αγωνία, όπως θέλετε πέστε το, μιας κυρίας από την Συρία που λέει ότι θέλει να φύγει. Μα της είπε κανείς ότι εμείς την θέλουμε εδώ ή την κρατούμε εμείς επίτηδες στην ΚΟ. Υπάρχουν διαδικασίες που οφείλει να δεχτεί και να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν διαδικασίες που το ελληνικό κράτος προσπαθεί να κάνει προκειμένου να τους εξυπηρετήσει. Εμείς είμαστε εδώ, ανοίξαμε την αγκαλιά μας ως πολίτες, ανοίξαμε την αγκαλιά μας ως τοπική κοινωνία. Τους παρέχουμε τα πάντα. Τους παρέχουμε τα πάντα, απλοί πολίτες από το υστέρημά τους, μικροί επιχειρηματίες από αυτά τα λίγα που βγάζουν και αν θέλετε και οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες βοηθούν καθημερινά για υποθέσεις που δεν είναι δικές τους. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου της ΚΟ η σύντηση. Δεν είναι υποχρέωση των πολιτών της ΚΟ. Είναι υποχρέωση του κράτους και μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου της ΚΟ να δημιουργήσει υπηρεσία διαπίστωσης των στοιχείων και διεκπαιρέωσης των υποθέσεών τους. Δεν είναι υπόθεση του Δήμου της ΚΟ η διαφύλαξη των συνόρων, την οποία αν δεν προχωρήσουμε δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πρόβλημα και στο επόμενο διάστημα θα ζήσουμε και άλλες τέτοιου είδους σκηνές και άλλες τέτοιου είδους καταστάσεις, εκτός και αν αντιληφθεί κάποια στιγμή το κράτος ότι δεν μπορούν να μένουν στιγμή εδώ, όπως έρχονται να μπαίνουν σε καράβια και να φεύγουν. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η θέση μου. Θέλω να διαβεβαιώσω στους συμπολίτες μας ότι κάνουμε τα πάντα προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία και η τάξη στην πόλη μέσα. Θέλω να διαβεβαιώσω στους συμπολίτες μου ότι είμαι δίπλα τους και ο Δήμος θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει όλους αυτούς που επλήγησαν από αυτήν την λέλαπα που ενέσκυψε στην ΚΟ μέσα από τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο Δήμος το επόμενο διάστημα και μόλις ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Τους ζητώ επίσης να δείξουν αυτοσυγκράτηση, όσοι μπορούν να δείξουν. Έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν επεισόδια ή τουλάχιστον να μην προκαλέσουμε εμείς επεισόδια. Γιατί φαντάζομαι ότι θα διαπιστώσατε ως δημοσιογράφος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες θα είναι η μεταξύ των μεταναστών καυγάδες και ίσως τα σκληρά επεισόδια τα οποία θα παρουσιαστούν. Δεν θέλω να γίνουμε μάντης κακών, όμως κάποιος ομπίζει το πρόβλημα καθημερινά και το επαναλαμβάνω και εγώ και οι συνεργάτες μου που αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή, έχουμε να κοιμηθούμε το τελευταίο δεκαήμερο και ζούμε καθημερινά την αγωνία του κάθε πολίτη της ΚΟ. Όμως θα παλέψουμε να αναχτίσουμε τους χώρους μας που έχουν καταληφθεί παράνομα από όλη αυτή την κατάσταση, να τους αποδώσουμε στους πολίτες και βεβαίως να στηρίξουμε τους πολίτες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Δεν είναι όμως αρμοδιότητά μας και δυνατότητές μας είναι τόσο περιορισμένες που πραγματικά, λυπούμε που το λέω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Κλείνω λέγοντας ότι αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα έχουν ονοματεπώνυμο. Ζήτησαν συγκεκριμένα πράγματα από τον Δήμο της ΚΟ. Ο Δήμος της ΚΟ έβαλε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επαληθεύονται σήμερα. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση απέναντι σε αυτές τις προϋποθέσεις που βάλαμε προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα υποδοχής και αναχώρησης των μεταναστών. Δυστυχώς μέχρι τώρα το μόνο που παρακολουθώ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων από, την κυβερνητική μηχανή και οφείλω να το πω ότι υπάρχουν και ευήκο όντως αυτή την κυβέρνηση που αξίζουν συγχαρητήρια, είναι κάποιοι που δυστυχώς είναι η μειοψηφική τάση στο ΣΥΡΙΖΑ που από τις ιδεολειψίες τους έχουν δημιουργήσει και συντηρούν ένα πρόβλημα στην ΚΟΠ.